47 είναι νεκροί από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και δίνουμε και σήμερα συνέχεια. Έχει σημασία να δούμε σήμερα αναλυτικά την ακτινογραφία των τροχαίων δυστυχημάτων. Όπως είπες και εσύ, 47 είναι νεκροί από αρχές του χρόνου μέχρι και σήμερα. Να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο νομών, ναι, αλλά να δούμε και κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που μας έρχονται με τη βοήθεια του εσύ πρώτα. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως στις σχετικές μας κάρτες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο νομών. Νομός Χανίων, νομός Ρεθύμνου, νομός Ηρακλείου και νομός Λασιθίου. Εδώ βλέπουμε τους δήμους σε κάθε νομό. Σωστά το και ακριβώς σωστά. Και τα ατυχήματα που έχουν συμβεί. Και πάμε λοιπόν να δούμε στο σύνολο λοιπόν 15 νεκροί έχουμε στο νομό Χανίων από τις αρχές του έτους, 15 νεκρούς μέχρι και σήμερα. Στον Πλατανιά, Νίκο, κυρίες και είναι κύριοι. Είναι η Δήμη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Ναι. Σωστά. Ναι, είναι του νομού Περιφερειακή Ενότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε στον Πλατανιά, έχουν σημειωθεί σε επίπεδο νομού Χανίων τα περισσότερα, έχουμε τους περισσότερους νεκρούς, 9 σε σύνολο. Στο νομό Ρεθύμνου οι νεκροί φτάνουν τους 9 και στο νομό Ηρακλείου τους 12, με τη μερίδα του Λέοντος να έχει το Ηράκλειο, και στο νομό Λασιθίου οι νεκροί φτάνουν τους 11. Περνάμε ευθύς αμέσως στην επόμενη μας κάρτα. Ποιες είναι οι μέρες που συμβαίνουν, τα έχουν συμβεί τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα. Όπως βλέπουμε τη μερίδα του Λέοντος κατέχει η Κυριακή. Κυριακή είναι η μέρα που έχουν συμβεί λοιπόν τα περισσότερα τροχεία και έχουμε τους περισσότερους νεκρούς στο βωμό της ασφάλτου και ακολουθεί η Δευτέρα. Αμέσως μετά είναι η Πέμπτη, η Παρασκευή και η Τρίτη και το Σάββατο. Οι ώρες του ατυχήματος, των δυστυχημάτων, όπως βλέπουμε στο σχετικό μας γράφημα, τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα έχουν συμβεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι οι ώρες επιστροφής. Είναι και ο παράγοντας βέβαια κατανάλωση αλκοόλ σε αυτές ακριβώς, τις περιπτώσεις. Ακριβώς. Ξημερώματα. Mm-hmm. Και βεβαίως από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Επίσης έχουν σημειωθεί αρκετά δυστυχώς τροχαία δυστυχήματα. Πάμε να δούμε τώρα τους μήνες. Τα περισσότερα λοιπόν τροχαία δυστυχήματα έχουν συμβεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε τον Σεπτέμβριο, 9 στο σύνολο, και ακολουθούν ο Μάιος αλλά και ο Ιούλιος. Ανοιξιάτικοι και καλοκαιρινοί μήνες. Mm-hmm. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει. Και βέτος, τώρα που είμαστε βέβαια στο Νοέμβριο έχουμε σε σύνολο 4 τροχαία δυστυχήματα. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη, είναι γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Με τον κύριο Μιχελάκη έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μέσα από δεκάδες, για να μπω εκατοντάδες ρεπορτάζ, το θέμα των τροχαίων συμβάντων. Κύριε Μιχελάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε, δεν ξέρω τι φταίνει. Από τη μία φταίνει υποδομές ή φταίνει η νοοτροπία των κριτικών και των Ελλήνων γενικότερα. Τι πιστεύετε? Δεν είναι μόνο των κριτικών. Να δούμε καταρχάς ότι σήμερα, παράδειγμα, στη Βουλγαρία είχαμε ένα δυστύχημα τεράστιο, 47 νεκροί, 46 νεκροί, μέσα σε ένα λεωφορείο εκεί στα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι το φαινόμενο δεν είναι μόνο τοπικό. Μπορεί να έχει εξάρσεις κατά τόπους, όπως στην Κρήτη ή όπως σε κάποιες άλλες περιοχές. Αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η καταγραφή που έχει γίνει και πολύ σωστά έχει γίνει και πολύ γλαφυρά μας δείχνει δυστυχώς την κατάσταση όπως έχει και πρέπει να μας προβληματίσει. Ωστόσο, αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι μόνο τοπικό. Και αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο δεν το λέει ο Λευτέρης ο Μιχελάκης, το λέει πρώτα απ' όλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που λέει ότι ως το 2030 θα έχουν τριπλασιαστεί τα τροχαία ατυχήματα παγκόσμια, αγγίζοντας το 1.300.000. Συμφωνούμε. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Τι έτσι κάνουμε αύριο, μπορεί να αλλάξει κάτι έτσι αύριο, ή ξεκινάμε μια συζήτηση χωρίς αποτέλεσμα? Αν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς κάτι αύριο, θα το είχαμε κάνει. Θα το είχαμε κάνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα, παγκόσμιο πρόβλημα που πρέπει πραγματικά να σκύψουμε πάνω σε αυτό. Και όχι τόσο οι πολίτες, όσο οι πολιτικοί, όσο οι κυβερνήσεις. Και η έκκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν είναι προς τους πολίτες. Κάτι που αποσιωπάται, αν θέλετε. Είναι προς τις κυβερνήσεις των κρατών για να πάρουν μέτρα. Παράδειγμα, εμείς και ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, πολλές φορές έχουμε πει και εστιάζουμε την προσοχή μας εκείνο και ήδη το Δεκέμβριο συμμετέχουμε σε ένα συνέδριο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα που αλλάζει ριζικά τη μετακίνηση από σημείο σε σημείο, από νομό σε νομό, από χώρα σε χώρα. Αυτό το μοντέλο της μετακίνησης που υπάρχει σήμερα παγκόσμια δεν μπορεί να υπάρχει άλλο.
Και τούτο γιατί σε εκείνο το μοντέλο, σε αυτό το μοντέλο της μετακίνησης, έχουν επενδυθεί εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Έτσι, και έχουμε τεράστια κέρδη. Όλο το θέμα είναι καθαρά οικονομικό. Και τονίζω τις λέξεις. Είναι καθαρά οικονομικό. Πίσω από αυτό, πίσω από αυτό τον θάνατο, κρύβονται εκατομμύρια. Κρύβονται πάρα πάρα πολλά εκατομμύρια. Αρκεί να σας πω το εξής, δισεκατομμύρια μάλλον, τι λέμε εκατομμύρια. Σήμερα ο παγκόσμιος στόλος αυτοκινήτων, επιβατικών αυτοκινήτων παρακαλώ, όχι των άλλων, είναι 1,4 δισεκατομμύρια οχήματα. Η Ελλάδα, για την Ελλάδα να δούμε εδώ πέρα, έτσι, έχει κάπου περίπου 5.126.024 οχήματα επιβατικά μόνο. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο τεράστιος στόλος οχημάτων δεν μπορεί να υπάρχει πλέον με αυτή τη μορφή που υπάρχει και να εξυπηρετεί έτσι τον κόσμο. Εντάξει, το ανοίγετε το θέμα και πολύ καλά κάνετε. Και αν πολύ δεν καλά κάνετε. Για το πρώτο θα ξαναμείνουμε στο ίδιο μέρος. Βέβαια, πάλι, βέβαια. Και πολύ και θα για πράγματα. Θα ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση. Ο κύριος Μιχελάκης, ένας άνθρωπος έμπειρος και ιδιαίτερα ευαίσθητος. Σας γνωρίζω προσωπικά. Ναι, Η προτροπή αυτή τη στιγμή στους κριτικούς, στη νέα γενιά, στα 18χρονα, στις οικογένειές τους, ποια είναι, κύριε Μιχελάκη, και με αυτό να κλείσουμε. Εκτός από τα καθημερινά αυτά που λέμε ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κλπ. Η προτροπή δική μου προς την περιφέρεια Κρήτης, και γιατί το λέω προς την περιφέρεια Κρήτης. Γιατί η Κρήτη είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Έχει περίπου 600.000 κόσμο. Ναι. Με τους μισούς περίπου να κατανέμονται στους τέσσερις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Και από αυτούς βέβαια που η συντηρητική πλειοψηφία είναι πάνω των 40 χρονών. Έτσι. Αν δούμε τα ατυχήματα που γίνονται σε νεαρές ηλικίες. Αν λοιπόν η περιφέρεια Κρήτης πραγματικά θέλει αυτό το πράγμα να σταματήσει να υπάρχει στην Κρήτη, είναι πάρα πολύ, όχι εύκολο, δεν θα το λέγαμε εύκολο, αλλά πρέπει να αρχίσει μια άλλη, να ξεκινήσει κάτι άλλο, πώς θα πρέπει να μετακινούμαστε με ασφάλεια στην Κρήτη. Χρειαζόμαστε αλήθεια τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα να έχουμε? Δέστε όμως τι κάνει και η ίδια η πολιτεία, το κράτος. Δίνει διπλώματα στις 17χρονους. Αυτό χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Βάλια. Αυτό έχουν ανάγκη. Καταλάβετε λοιπόν ότι όσες παρενέσεις αν κάνουμε εμείς στους νέους ανθρώπους, έτσι, όσο καλά και τα λέμε, που τα λέμε πάρα πολύ, πάρα πολλές φορές, τα έχουμε πει, έτσι, δεν πιάνουν πλέον. Πάντως εγώ θέλω να πω ότι η Κρήτη με τα στατιστικά δεδομένα είναι στην κορυφή των περιφερειών με τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα. Και την ίδια πίστοση όλων είναι ότι στην περίοδο της καραντίνας, στον lockdown, δεν είχαμε τόσα τροχαία δυστυχήματα. Με το που αρχίσαμε πάλι λίγο να βγαίνουμε και να τελειώνει αυτή η καραντίνα, αμέσως πήρανε πάλι την ανιούσα τα τροχαία δυστυχήματα. Όταν η καθημερινή μας προέκταση είναι το αυτοκίνητο, μοιραία θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και χθες τα στοιχεία παρουσιάσαμε πολλά τροχεία εντός πόλεως, έτσι. Βεβαίως. Βλέπετε, όπου και αν πάμε, πάμε με το αυτοκίνητό μας. Γιατί έτσι μας έχουν μάθει. Γιατί έτσι μας επιβάλλουν. Γιατί έτσι σιωπηλά το θέλουν. Κύριε Μιχελάκη, βέβαια. Έχουν. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα γύρω από τα αυτοκίνητα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Μιχελάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.